Δώστε μας την εικόνα από το Ζάπιο. Δείτε παρακαλώ πολύ τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Ζάπιο. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας και είστε ακόμα λίγο σε mood διακοπών, θα σας πούμε ότι η Ελλάδα από την 1η-1η του 2014 είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρόεδροι, κυρίες και κύριοι. Και αύριο έχουμε και τη μεγάλη τελετή ανάληψης καθηκόντων. Ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν έχει σπεύσει στο Ζάπιο τώρα, προκειμένου να θεωρήσει την κατάσταση εκεί και το κτίριο, πώς ανακαινίστηκε, τι έγινε, αν θα τα φιλοξενήσει όλα σωστά. Το στόλο των αυτοκινήτων, το τι λιμουζίνα υπάρχει έξω από το Ζάπιο αυτή την ώρα, να, η εικόνα τα λέει μόνη της. Είναι βεβαίως δωρεά, χορηγία ο συγκεκριμένος αριθμός των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μεταφέρονται σωστά και όπως πρέπει οι ηγέτες που θα μας επισκεφτούν στο εξάμεινο της Προεδρίας. Και αυτή την ώρα επιθεωρεί τους χώρους του Ζαπίου ο κύριος Βενιζέλος. Θα μπει και στο εσωτερικό του Ζαπίου. Θα μπούμε και εμείς μαζί για να δούμε εικόνα από έναν από τους πιο όμορφους χώρους που έχει η χώρα αυτή. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια τη δήλωσή του. Κρατήστε την εικόνα, ενώ ξαναδίνουμε το λόγο στην... εκτός αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο το τι λέγουν αυτή την ώρα εκεί. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Α, μπορούμε. Ναι, σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Πόποι, κυρίες και κύριοι, μπαίνει ο κύριος Βενιζέλος τώρα μέσα στο χώρο του Ζαπίου προκειμένου να δει από κοντά το χώρο του γραφείου τύπου όπου έχει στηθεί, αλλά και το χώρο που θα βρίσκονται 28 Ευρωπαίοι Επίτροποι. 32 λιμουζίνες έχουμε μετρήσει εδώ έξω από το χώρο του Ζαπίου. Και βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μέσα στο χώρο, με το που περάσει κάποιος στην είσοδο, έχουν τοποθετηθεί ειδικά μηχανήματα X-ray, προκειμένου να ελέγχουν ακόμη και τους πολιτικούς, ακόμη Μάλιστα. και τους υπουργούς οι οποίοι θα περνάνε μέσα από τα ειδικά αυτά μηχανήματα. Ναι, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια διοργάνωση που σέβεται τον εαυτό της. Δήλωση... Θα μπορέσουμε να μπούμε και εμείς μέσα στο εσωτερικό του Ζαπίου ή όχι? Μέσα στο χώρο όπου θα γίνει η ξενάγηση δεν επιτρέπεται στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, μόνο στη δημόσια τηλεόραση, αλλά ακολούθως θα κάνει ο κύριος Βενιζέλος μία δήλωση, την οποία όμως θα την μεταδώσουμε ζωντανά. Έτσι, έτσι. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε λίγο.